Εκστρατεία παραπλάνηση και εξαπάτηση των καταναλωτών έχουν εξαπολύσει οι εταιρείε σταθερή κινητή τηλεφωνία και διαδικτύου καταγγέλει η Ένωση Καταναλωτών του Βόλου. Μετά τι εκατοντάδε καταγγελίε για θέμητε πρακτικέ προσέλκυση πελατών και για αυθαίρετε χρεώσει με την αποστολή SMS υψηλή χρέωση, καθημερινέ είναι πλέον οι καταγγελίε για παραπλανητικέ πρακτικέ προκειμένου να πιστούν οι καταναλωτέ να αναβαθμίσουν την ταχύτητα του διαδικτύου, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση τη Ενώσεω Καταναλωτών Βόλου, η οποία ενημερώνει ότι οι συνεργάτε αυτών των εταιρεών που προ προφανώ αμείβονται με ποσοστά, επισκέπτονται κατοικίε καταναλωτών για να μετρήσουν δίθεν την ταχύτητα του διαδικτύου. Στη συνέχεια προτείνουν την αναβάθμιση τη ταχύτητα από 25 Mbps σε 50 ακόμη και 80 Mbps. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ταχύτητα γύρω στα μέχρι 25 Mbps υποτίθεται στις συμβάσεις. Ουσιαστικά όμως στην πραγματικότητα δεν έχουμε πάνω από 5 έως 8 Mbps. Οπότε δεν ξέρω καταρχήν αν πράγματι χρειαζόμαστε στα, στα σπίτια μας τουλάχιστον μεγαλύτερη ταχύτητα. Το δεύτερο είναι ότι ε, υπάρχει παραπλάνηση στο ότι πολλές φορές λένε ότι δεν θα αυξηθεί το ποσό ε, του λογαριασμού για την αναβάθμιση. Αυτό στην πράξη όμως δεν συμβαίνει. Δηλαδή στην πραγματικότητα ανεβαίνει το κόστος του μηνιαίου ε, λογαριασμού κατά 10 περίπου ευρώ. Επίσης κάποιες άλλες παροχές που δίθεν δίνουν και, λοιπά, και αυτές έχουν ένα μεγαλύτερο κόστος. Ουσιαστικά η προσπάθεια που γίνεται είναι να μας βάλουν να κάνουμε μια άλλη σύμβαση, μια καινούρια σύμβαση, η οποία θα κρατήσει, θα ξεκινάει και θα κρατήσει για δύο χρόνια. Θα είναι σίγουρα υψηλότερο ο λογαριασμό για παροχές που, κατα... που μάλλον δεν χρειαζόμαστε. Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου καλεί του πολίτε να μην παίρνουν βιαστικέ αποφάσει ενδίδοντα σε τηλεφωνικέ ή διαπροσωπικέ πιέσει για δίθεν παροχέ και αναβαθμίσει. Εκείνο που έχουμε να πούμε εμεί είναι όποιο καταναλωτή πραγματικά θέλει μια αναβάθμιση στο πακέτο παροχών που έχει στην κινητή σταθερή τηλεφωνία ή ίντερνετ, καλύτερα είναι να μην, ε, να μην δέχεται ή να μην ε, υποκύπτει σε αυτέ τι πιέσει, είτε είναι τηλεφωνικέ είτε είναι από κάποια άτομα που γυρνούν στα σπίτια και προσπαθούν να του πείσουν. Αν θέλουν πράγματι να αναβαθμίσουν το ίντερνετ ή κάτι άλλο, να πάνε στα καταστήματα της περιοχής μας και να ζητήσουν γραπτή προσφορά για αυτή την αναβάθμιση. Επισημαίνεται ότι το 60% των καταγγελιών στην Ένωση Καταναλωτών Βόλου την περασμένη χρονιά αφορούσε σε εταιρείε κινητή και σταθερή τηλεφωνία καθώ και διαδικτύου και του συνεργάτε του. Κάποιο πρέπει επιτέλου να βάλει φρένο σε αυτή την επιδημία εξαπάτηση των καταναλωτών, επισημαίνει ο πρόεδρο τη Ένωση Καταναλωτών Βόλου.